Το ζητούμενο είναι πάρα πολύ βαθύ. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή βρίζουμε την ίδια ώρα που λέμε τι ωραία που τα λέει για τη δημοκρατία ο Σαρκοζή, βρίζουμε τη Μέρκελ που θέλει να ενημερώσει το κοινοβούλιο της. Εγώ αισθάνομαι ηλίθια ως βουλευτής. Ήρθα εδώ να με ενημερώσει ο Κόνστας, ο Τράγκας, η Μακρύ, ο Χατζηνικολάου, οι διάφοροι που βγαίνουν στις τηλεοράσεις, τα blogs, το non-paper. Με συγχωρείτε κυρία Κανέλη, θα σας διακόψω. Στο δικό μας κοινοβούλιο, οι βουλευτές της κυβερνώσης πλειοψηφίας χειροκροτούσαν με πάθος την κατάθεση επιστολής του Υπουργού Οικονομικών προς την κυρία Λαγκάρτ, με την οποία ανέλαβε δεσμεύσεις χωρίς να γνωρίζει το κοινοβούλιο. Ναι, σας λέω λοιπόν ότι... Δηλαδή χειροκροτούσαν την ακύρωσή τους οι βουλευτές. Συμφωνείτε μαζί μου. Εγώ δεν χειροκρότησα. Ναι, δεν χειροκρότησα. Άλλα πράγματα ήθελα να κάνω που απαγορεύονται από την κοσμιότητα του κοινοβουλίου. Ναι, ήθελα να χειροκροτήσω, άλλα πράγματα ήθελα να κάνω. Τι θέλατε να κάνετε. Δεν θα σας το αποκαλύψω. Είναι μυστικό σαν την ψήφο. Αφήστε να έχω και εγώ το χαρακτηριστικό του ευνηδιασμού. Πολλά πράγματα τα οποία είναι ίδια με αυτά που... Εγώ σας καταλαβαίνω όμως. Αισθάνεται η μαμά σας, η γιαγιά σας, η διπλανή σας. Ο άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος πήγε οδοκαθαριστής και πήρε καθαριστικό του μήνα 15 ευρώ. Τι λέτε να ήθελε να κάνει, Γιώργο μου? Τι να κάνει? Αυτός δεν είναι κουρεμένος. Αυτός είναι εξοντωμένος. Ναι, αλλά μπορεί να κουρέψει άλλους. Βεβαίως μπορεί να κουρέψει άλλους. Διότι τελευταίος κουρεύεται ο γαμπρός. Μισό λεπτό. Ξυρίζεται μαζί. Αν του επιτρέψουν να εκφραστεί, προσέξτε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε έναν σχηματισμό στον οποίο μιλάμε αν θα είναι εδώ μόνιμα εγκατεστημένη η Τρόικα ή δεν θα είναι εγκατεστημένη η Τρόικα. Μονίμως θα είναι. Αυτά. Μονίμως. Είναι... Σε βλέπω να μαθαίνεις γερμανικά, δεν ξέρω αν ξέρεις. Σε βλέπω να μαθαίνεις γερμανικά. Τρία πράγματα ξέρω. Το Achtung. Το οποίο ήταν αυτό που άκουγε η μάνα μου και ο πατέρας μου και τρομάζανε. Το Achtung, αυτό ξέρω. Και ξέρω και τη ρίση του Γκέτε, Licht mein Licht, φως περισσότερον φως. Δεν ξέρω τίποτε άλλο. Τα υπόλοιπα, τούνελ, ραντεβού με την ιστορία, τρένα που στουκάρανε και τρακάρανε και τέτοια, δεν τα άμαθα γερμανιστή και δεν σκοπεύω να τα μάθω. Και δεν θα πουλήσω, ούτε θα πετάξω όλη τη γερμανική κουλτούρα και τα υπέροχα πράγματα, τα θεσπέσια που έχουν γραφτεί στα γερμανικά. Λέγοντας ότι ανάμεσα σε αυτά ο Γκέτε έλεγε πως αν θες να καταλάβεις μία σειρά από πράγματα, πάρε έναν ιδραίο ναύτη και θα καταλάβεις. Μάλιστα. Επομένως, ακούστε με, αυτό που με πονάει μία φράση, κυρία Κανέλη, ναι, για να προχωρήσω φράση, και ακούστε. Θα έρθω πάλι σε εσάς. Ναι, ναι, απλώς θέλω να πω το εξής. Δεν είμαστε αμήχανοι απλώς. Προσέξτε, πάμε από αργία σε αργία. 28 Οκτωβρίου έχουμε μπροστά μας ως γιορτή. 28 Οκτωβρίου με παρελάς και με τέτοια. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για το τι είναι αυτή η γιορτή και τι σημαίνει και αν ήταν νίκη στο φασισμό. Ενάντια στο φασισμό και στο ναζισμό. Δεν θα το πάμε έτσι. Θα το πάμε γιατί είναι κλειστά τα χρηματιστήρια. Και όπως είπε και η Κάτια πολύ σωστά, δεν είναι Τετάρτη, ήταν την Κυριακή. Πάλι κλειστά πρέπει να είναι. Για να μην δημιουργηθεί πιστωτικό γεγονός. Εγώ άκουσα. Οι τράπεζες λέει θα κάνουν τα πάντα για να πάθουν ζημιά. Αυτοί οι CDS-άδες θα κάνουν. Ήθελα να ρωτήσω τον Κόνστα και αφήστε το, κρατήστε το αυτό να μου το απαντήσει ως απορία. Οι ελληνικές τράπεζες. Το έμαθα και εγώ τώρα, τελευταία έχω αρχίσει και γίνομαι ειδική. Δεν σορτάρανε μέχρι τώρα. Κύριε Κόνστα, τι λέτε? Θα το μάθουμε σύντομα, αν έχουν αγοράσει και αυτοί ασφαλιστικά συμβόλαια, CDS δηλαδή. Διότι ναι, υπάρχει και ο έλεγχος της για πλακρό. Αντιρρόπιση. Ακριβώς. Υπάρχει και ο έλεγχος της πλακρό. Η Λιάννα λέει, επειδή οι τράπεζες θα χάνανε, τώρα, κύριε τράπεζες. Μήπως και αυτές σκεφτήκανε να παίξουν για να ρεφάρουν. Και μήπως οι τσαντήλες του Κάμερον και των υπολείπων. Είναι μάνι, μάνι, μάνι. Ακούστε, το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μας είναι ότι τίποτε από όλα αυτά δεν έχει ψήγμα λαϊκής κυριαρχίας. Μάλιστα. Ψήγμα. Το τελευταίο ψήγμα που είδατε ήταν τα πανώ στα γήπεδα. Πείστε μου σας παρακαλώ, ποιο θα είναι το διακύβευμα της κάλπης? Ποιο θα είναι, δηλαδή, να ξαναδούμε το Πασόκ στη Βουλή? Για ποιο λόγο? Για αλλεπάλληλες, ας πούμε, πράξεις όπως τα χρηματιστήρια, οι υποτιμήσεις δραχμής, το γεγονός ότι μας έβαλε στην Ευρωζώνη και χθες ντράπηκα ακούγοντας τους δύο μεγάλους εκεί να λένε ότι εμείς δεν είμαστε την εποχή που μπήκατε χωρίς να ανταποκρίνεστε στα κριτήρια, είπαν και οι δύο. Δηλαδή απατεώνες πολιτικοί και τότε. Όλα αυτά τα εγκλήματα σε βάρος των επομένων γενεών. Και μια χώρα η οποία μετά τη συρρήκνωση στην οικονομική τη, τι άλλο θα έχει, κύριε Χατζηνικολάου? Περιμένουμε και άλλου είδους συρρήκνωσεις.
Περιμένουμε και άλλου είδους διασπάσεις της κοινωνικής και εθνικής συνοχής. Τι άλλο μπορεί να περιμένει από έναν άνθρωπο ο οποίος γατζωμένος στο μαξί μου παρακαλάει την αντιπολίτευση, ελάτε στηρίξτε με να μείνω στην καρέκλα, γιατί εγώ έχω το παπικό αλάθητο, είμαι ο Πάπας, ο Λέων ο Έκτος και δίνω αποφάσεις πρώτες για την Ελλάδα. Μάλιστα. Από πότε υπάρχει μια λάμψη μυαλού η οποία δεν δέχεται καμία αντίρρηση και προχωρεί μόνος του. Κυρία Κανέλη, τι λέτε? Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θεωρώ ότι οι εξελίξεις είναι ή θα είναι αυτές που θα είναι μετά την Τετάρτη. Δεν ανήκω στο κυβερνών κόμμα και σας πω κάτι, ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρουν τα εσωτερικά του κυβερνώντος κόμματος. Εγώ κάθομαι και αναρωτιέμαι και είμαι με αυτούς. Το θέμα πούν... είναι πόσο θα επηρεάσουν την εξέλιξη άμα μου για τον αυτοί, τόπο. Άμα μου πούν αυτοί που με στείλανε να σηκωθώ και να πάω σπίτι μου, θα πάω, πιστέψτε με. Αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ένα γκαρσόνι, μια δασκάλα, ένας γιατρός, ένας ταξιτζής, ένας οδηγός λεωφορείου, ένας δημοσιογράφος. Ένας δημοσιογράφος. Από αυτούς τους απλήρωτους που κυκλοφορούν τώρα δεκάδες, εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες. Ένας ναυτεργάτης. Αυτοί που δουλέψανε 30, 35 χρόνια, 25, 32. Μου λέτε ποιες θα είναι οι εξελίξεις? Θα σας πω. Καινούριο μνημόνιο θα έρθει. Καινούρια μέτρα θα έρθουν. Ναι, εγγυάται το ΙΚΑ ότι θα δίνει συντάξεις. Τι συντάξεις θα δίνει? Έτσι είναι. 150 και 160 ευρώ. Επομένως, έρχονται καινούργια πράγματα. Έρχονται καινούργιες θηλιές. Και θα είναι όποιος επιζήσει. Η Εκκλησία της Ελλάδος πάει στο Κατάρ να βρει λεφτά. Γιατί οι μετοχές που είχε στην Εθνική Τράπεζα έχουν πάει τώρα εκεί που πήγανε. Ακούω ότι θα μας σώσει η Ινδία που πεινάει. Θα αγοράζετε δηλαδή τι αυτοκίνητο από την Ινδία που θα είναι φτηνό, χωρίς γκάζι και χωρίς air condition, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θα φέρουμε λαχούρια made in κάτι για να αντιθούνε οι αυτοκράτορες και οι αυτοκράτηρες που πήρανε και πήρανε της μάνας σου, του πατέρα σου, του παππού σου, της γιαγιάς σου τον κόπο, του βαρέως και ανθυγιεινού. Άνθρωποι που τσακιστήκανε, γκασταρμπάιτερ που δουλέψανε όταν το 4% των αποζημιώσεων της εξαγωγής της Γερμανίας δουλεύανε στα γερμανικά εργοστάσια. Μετανάστες που κάναν το σκατό τους παξιμάδι στην Αμερική, πλένοντας πιάτα. Όλοι αυτοί που μπορεί να γυρίσαν εδώ, που να έχουν μια σύνταξη, που να έχουν κάτι, εν ονόματι ποιων αθλίων λαμογείων συνειδητοποίησαν ότι δεν ζούσαν σε χώρα, αλλά ζούσαν σε μια Lehman Brothers που τώρα θα τη σώσουνε, οι sisters της Ευρώπης. Πείτε μου, τώρα δεν, υπάρχει... δεν το χωράει αυτό ο νους του ανθρώπου. Εδώ υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα τώρα, αυτό το διάστημα, ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την δημοκρατία και με τις ελευθερίες τις δημοκρατικές, με την ελευθερία να αντιδρά κανείς σε όσα συμβαίνουν. Και αναφέρομαι σε αυτό που είδαμε να συμβαίνει το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου το άνοιγμα ενός πανό προκάλεσε μείζον θέμα και έγιναν στη συνέχεια έλεγχοι, λέει, στα αυτοκίνητα για να ανακαλύψουν ποιος άνοιξε το πανό στο γήπεδο. Κύριε Χατζηνικολάου, μπαίνουμε σε νέα περίοδο. Κύριε Χατζηνικολάου, τόσα χρόνια καθίσκα. Θέλω να σας παρακαλέσω. Ακούστε να μια κουβέντα. Μια κουβέντα, δεν θα απαντήσω. Μια κουβέντα. Θέλω να σας παρακαλέσω και τους δύο πριν μου απαντήσετε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Να το σας δούμε. Παρακαλώ. Θα σας πω αμέσως τη γνώμη μου. Ναι. Αμέσως. Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει, όχι για τα γκολ και τις χαμένες ευκαιρίες των ποδοσφαιριστών, αλλά για τα σκληρά μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης. Μετά τις πλατείες η αγανάκτηση ξεχύλισε και στις εξέδρες. Τα πανό δεν αναγράφουν πλέον συνθήματα μόνο κατά της αντίπαλης ομάδας, αλλά και εναντίον των πολιτικών και της Τρόικας. Ένα τέτοιο πανό στο ΆΚΑ το περασμένο Σάββατο, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Εργοτέλη, αποτέλεσε την αιτία για να διακόψει ο διαιτής Μίτσιος στο ματς επί 7 λεπτά, μέχρι δηλαδή να κατέβει το πανό. Δεν είναι θέμα μεγάλης. Είναι θέμα μιας υποχρέωσης που έχει η αστυνομία στα πλαίσια, αν θέλετε, της συμμετοχικής της έτσι δράσης για την διεξαγωγή του αγώνα. Εμείς δεν μπαίναμε στη λογική της ανάρτησης του πανό. Απαγορεύεται αυτό να κάποιος να βρίζει στο πανό τους πολιτικούς, ενώ επιτρέπεται να βρίζει την άλλη ομάδα? Γενικώς δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό που έχουν υβριστικά ή αντεθνικό περιεχόμενο. Δεν υπάρχει θέμα σύλληψης στην προκειμένη περίπτωση, διότι δεν υπήρχε το θέμα του ποινικού αδικήματος. Μετά τη λήξη του αγώνα, η αστυνομία έκανε έφοδο στο πάρκινγκ του Ολυμπιακού Σταδίου και εντόπισε το αυτοκίνητο με το πανό, ενώ κράτησε τα στοιχεία του νεαρού οδηγού. Έχουμε δημοκρατία σήμερα? Για παράδειγμα, εσείς συμφωνείτε με το γεγονός ότι μετά το ΆΚΑΜ το Σάββατο η αστυνομία έψαχνε ποιος ανέβασε το πανό για το πολιτικό σύστημα? Όχι, διαφωνώ. Με ελέγχους στα αυτοκίνητα. Διαφωνώ για τη δημοκρατία, γιατί
περικρονοϊκότητα αυτών που το σκαρφίστηκαν. Διακοπή είχαμε και στον αγώνα του Όφη με την ΑΕΚ στην Κρήτη από το διαιτή στη Λιάρα, όταν οι οπαδοί των γηπεδούχων σήκωσαν πανό κατά τη κυβέρνηση και τη Τρόικα, ενώ φώναξαν υβριστικά συνθήματα για τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα όλων και των φιλάθλων στα γήπεδα να έχουν πολιτικά συνθήματα και αιτήματα και είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε απαγόρευση. Είναι άλλο ζήτημα η συμφωνία ή η διαφωνία με αυτά. Πανό κατά του Πασόκ σηκώθηκε και στη Νέα Σμύρνη στην αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό, χωρίς όμως να σημειωθεί διακοπή του αγώνα. Ενώ στο Περιστέρι οι φιλάθλοι του Ατρομήτου ανήρτησαν πανό με το σύνθημα «Δεν θα γίνουμε δούλοι κανενός». Οι πολύμορφες διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια των χθεσινών ποδοσφαιρικών αγώνων για το κοινό αίτημα προς την κυβέρνηση «Δεν σας θέλει ο λαός, πάρτε την Τρόικα και μπρος» είναι μια απολύτως φυσιολογική και θεμητή πράξη. Οι αντιδράσεις είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό αναρτήθηκε πανό των συμβασιούχων της ΕΡΤ για τα μέτρα, ενώ στο μάτς του Ολυμπιακού με την Dortmund για το Champions League η χορογραφία των οπαδών με τον υπότι να τσακίζει τη Γερμανία δεν πέρασε απαρατήρητη, όπως και τα σχετικά συνθήματα. Προκαλεί πάντως εντύπωση η ευαισθησία των διαιτητών να διακόπτουν τους αγώνες όταν κάνουν την εμφάνισή τους πανό με πολιτικό περιεχόμενο, μια ευαισθησία που δεν επιδεικνύουν όταν οι οπαδοί αλληλοβρίζονται ή βρίζουν ακόμη και τους ίδιους τους διαιτητές και τις οικογένειές τους, δημιουργώντας έτσι την απορία αν έχουν λάβει σχετική εντολή. Ακούστε με, τα γήπεδα είναι ελεύθερος χώρος συνάθρησης του μεγαλύτερου και λαϊκότερου αθλήματος στον κόσμο. Θα σας πω ένα πράγμα. Όποιος θεωρεί ότι μέσα στα γήπεδα μπορεί να έχει τη θέση του αυτοκράτορα και να κάνει έτσι ή έτσι, είναι γελασμένος. Στα γήπεδα ο λαός κάνει έτσι. Και για το διαιτητή, και για τη μάνα του, και για τον κόσμο. Και δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί άμα βρίζεις τη μάνα του διαιτητή είσαι καλός, άμα βρίζεις τη μάνα του πρωθυπουργού είσαι κακός. Άρα μιλάμε για τον κόμοδο. Εγώ δεν μπορώ να έχω αυτή την αντίληψη. Προσέξτε. Εμένα μου δεν ξέρεις τι τους πείραξε. Άκουσε με, άκουσε με, δώσ' μου τα αλήθεια. Εμένα δεν με πείραξε αυτό. Πρώτα απ' όλα και δεύτερον δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι πολιτική πράξη μέσα σε ένα γήπεδο. Δεν με πείραξε αυτό. Εγώ έχω βγει στα γήπεδα και δεν με νοιάζει, το αντέχω. Εμένα με πειράζει ένα πράγμα. Να βγαίνει ο κόσμος για την ποδοσφαιρική ομάδα και τον ιδιοκτήτη του ή να ζητάει επενδυτή με τον ίδιο τρόπο που τον πιάνει εθνική περηφάνεια να μην γίνει υποχείριο της Τρόικας, αλλά γίνεται υποχείριο ενός αφεντικού. Σωστό. Και να μην βγαίνει στον δρόμο για το μεροκάματό του. Και με πειράζει όταν στη διαδήλωση ο διαδηλωτής, αντί να είναι οργανωμένος και κάθετος απέναντι στην εξουσία, μετατρέπεται σε χούλιγκαν. Ο χουλιγκανισμός είναι που με πειράζει στα γήπεδα. Δεν με πειράζουν ούτε τα πανό, ούτε οι απόψεις. Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα πεθάνω να έχεις το δικαίωμα να το λες. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Απλώς επειδή είδα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι αριστερή πράξη το να βρίζεις τη μάνα του πρωθυπουργού ή τη μάνα του τάδε υπουργού ή οτιδήποτε μέσα σε ένα γήπεδο. Δεν το καταλαβαίνω. Θα σας εξηλήσω, είναι προφανώ είναι μοντέρνα αριστερά. Το ίδιο γήπεδο, τώρα, κυρία Μακρύ. Σε ό,τι αφορά το πανό, στο ίδιο γήπεδο υπήρχαν επώνυμα υβριστικά συνθήματα κατά του Τσίπρα. Και δεν σηκώθηκε τότε η πολιτική ηγεσία. Ναι, κύριε Τράγκα, παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά τώρα το πανό, αποκλείεται. Δηλαδή ήταν ανεκέφαλος αυτός που σκέφτηκε να κυνηγήσει, να δει ποιος ήταν αυτός που το σήκωσε. Το θέμα είναι ότι στη διαδήλωση προχθές κατεβαίνανε ομάδες. Οι πράξεις που εφαρμόζει μια κυβέρνηση, που υλοποιεί μια κυβέρνηση, έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Πολύ σοβαρή. Αυτά που κάνει ο κύριος Παπανδρέου είναι ύβρις. Μεγάλες εδώ και 2 χρόνια. Χωρίς Γιώργο, καμία σε όλα τα αθλήματα, όσοι αθλητές θέλουν εθνόσημο, δεν υπάρχουν. Τα υπόλοιπα υπάρχουν. Που λέγονται στην εξέδρα, με συγχωρείτε. Δεν έχουν να φάνε. Και με βάση την ψυχολογία του πλήθους εκείνη την ώρα που διαμαρτύρεται για όλα, τα έχουμε ζήσει πολλές φορές και είναι μέσα στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, ακόμη και ύβρις. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν καταλαβαίνω. Πώς σταματάς τη λεωφόρο Κηφισία στα οχήματα για να βρεις ένα πανό? Δηλαδή, όπως μου λένε, ήδη σε όλες τις περιοχές της χώρας γράφουν με σπρέι Τσολάκογλου. Γράφουν αναγνώστου, γράφουν μπατσόκ, χούντα. Τι θα κάνει η αστυνομία? Θα μπαίνει στα σπίτια να κάνει έρευνες? Θα τα κάνει όλα δραπετσόνα νίκαια στην περιοχή της κατοχής? Τι θα γίνει δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Μου έλεγαν από Θεσσαλονίκη το πρωί στο Real FM ότι σε πολλές γειτονιές γράφουν συνθήματα με σπρέι. Θα μπουκάρει το οικείο αστυνομικό τμήμα μέσα στα σπίτια? Θα τους βγάζει έξω και θα κοιτάει αν μέσα στο μπάνιο τους έχουν κανένα σπρέι? Τι είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ? Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Σκανδαλίδης, μιλώντας στο Real FM, είπε την πραγματικότητα. Είναι μικρόνοοι αυτοί που το κάνουν. Δεν είναι μόνο φασιστικής διάθεσης. Είναι μικρόνοοι. Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν είναι. Τι πάει να πει, θα μπαίνουν τώρα στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, στην Τούμπα, στην Καλαμαριά, στην Λάρισα και θα συλλαμβάνουν κόσμο στα σπίτια?